εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους φορείς, μας είπαν πολύ χρήσιμα πράγματα, όμως όλες αυτές οι ερωτήσεις που μας κάλυψαν και εμάς εν πολλής θα χρειαστούν 4 ώρες για να απαντηθούν, δηλαδή τη δεύτερη ολόκληρη συνεδρίαση. Γι' αυτό πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας. Τουλάχιστον για να απαντήσουν όλα αυτά θα χρειαστούμε πάρα πολλές ώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ΕΚΟΜΕ, τον κύριο Χριστόπουλο, που τον είδα πολύ περιχαρή, εάν εσείς γνωρίζετε, αφού χρηματοδοτούσατε παραγωγές, αν υπήρχε ένας ελεγκτικός μηχανισμός για να ελέγχει το αμοιβολόγιο των εργαζομένων. Όπως σωστά είπε και ο κύριος Στάμου, ειδικά για τους ηθοποιούς, ξέρετε, αναρωτηθήκατε ποτέ αν ο ΕΚΟΜΕ που μοίραζε χρήματα αφιδώς σε παραγωγούς πλήρωναν αυτή η παραγωγή αξιοπρεπώς στους ηθοποιούς, εάν χρησιμοποιούσαν μη ηθοποιούς και κομπάρσους σε ρόλους ηθοποιών και τελικά αυτοί με τα ένσημα με κωδικό ηθοποιού εγγράφονται ως οι κανονικοί ηθοποιοί στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Τι προσέφερε λοιπόν στον πολιτισμό αυτή η χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΕ προς οποιονδήποτε, χωρίς να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός και να ελέγχει αυτοί που πήραν τα χρήματα πώς τα μοιράζουν και αν αυτές οι αμοιβές που δίνουν είναι εξευτελιστικές. Γιατί σας μιλάω για εξευτελιστικές αμοιβές, όχι μόνο για τις οικογενειακές ιστορίες που παραδόξως χρηματοδοτήθηκαν, όπου έπαιζε ο κάθε επικραμμένος που πέρναγε απ' έξω, αλλά και για παραγωγές πολύ σημαντικές, όπου σε μικρότερους ρόλους βλέπαμε κομπάρσους, αυτούς που τώρα έχουν ονομαστεί και δεν απαξιώτους κομπάρσους, έχουν ονομαστεί τα γραφεία τους γραφεία βοηθητικών ρόλων για να καλύπτουν αυτό που γίνεται. Κομπάρση λοιπόν σε ρόλο ηθοποιών με 40 ευρώ τη μέρα και ένσημο ηθοποιού. Και περάστε παρακαλώ από το Σωματείο Ηθοποιών, το οποίο δεν μπορεί να μην σας εγγράψει γιατί έχετε κωδικό ηθοποιού. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.